Λοιπόν, έχω γραφτάρει 5081 plus player picks να ανοίξουμε. Δεν ξέρω σε τι ελπίζω. Σε κανέναν icon ultimate birthday ίσως. Και σε λίγο fodder. Την προηγούμενη φορά που είχα κάνει νομίζω 30 από αυτά ή πόσα ήταν, δεν θυμάμαι. Δεν είχαν πάει πολύ καλά. Νομίζω είχα βγάλει 3 walkout σε 30 ή 4 walkout σε 30, κάτι τέτοιο. Πολύ μέτριο, πάρα πολύ μέτριο. Και δεν είχα καν πολλούς, έτσι 84-85. Ήταν πολύ 82-83. Πάμε να δούμε τώρα αν θα μας δώσουν κάτι. Εδώ έχουμε το πρώτο walkout στο 7ο pick. Γενικά σχεδόν άδειασα το club από common. Από common σίγουρα. Και σχεδόν όλους μου τους rare μέχρι 82 για να τα κραφτάρω. Τουλάχιστον αυτό το set έχει 84-85 και έχουμε και ένα walkout. Όσο μου δίνει 84+, δεν με πειράζει καθόλου. Εδώ έχουμε το πρώτο walkout, τον Cancelo. Ενώ το πρώτο από αυτή τη σειρά, το δεύτερο συνολικά. Συνεχίζουμε με τίποτα το ιδιαίτερο. Τα τελευταία 3 ήταν χάλια. Τα τελευταία 4 ήταν χάλια. Α, οκ, okay, εδώ έχουμε Κίμιχ, 88. Ροντρίγκες, οκ. Χάγκελ. Γενικά νιώθω πως το παιχνίδι έχει χάσει λίγο, έως πολύ βασικά, το hype του. Ότι έχει πέσει πάρα πολύ. Έχει πέσει πάρα πολύ. Οι περισσότερες κάρτες που θα βγάλεις είναι... Οκ, okay, μπορεί κάποιος να είναι fun to play, αλλά είναι και λίγο irrelevant, γιατί έχουμε φτιάξει όλοι ομαδάρες. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Οπότε δεν έχει τεράστια περιθώρια να βελτιώσει την ομάδα. Το gameplay είναι χάλια. Είναι τραγικό το gameplay, ειδικά τελευταία. Και σιγά σιγά όσο οδεύουμε προς το Team of the Season, που μάλλον θα είναι το μοναδικό, μοναδική περίοδος του παιχνιδιού μέχρι το τέλος που θα έχουμε έτσι πολύ hype. Να αν εξαιρέσουμε αυτό ότι αρχίζει και πεθαίνει σιγά σιγά το παιχνίδι. Και αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα, εγώ τουλάχιστον, για το επόμενο. Εδώ έχουμε Κβαρασκέλια. Τελευταία δεν είναι πολύ άσχημα, έχουμε βγάλει κάπως ένα walkout. Αλλά ναι, σιγά σιγά, εγώ δηλαδή, ετοιμάζομαι για το EAFC 25. Και ας ελπίσουμε να φτιάξουν κάποια στιγμή το τραγικό gameplay, που δεν νομίζω να γίνει. Δηλαδή δεν έχω ελπίδες ότι του χρόνου το gameplay θα είναι κομπλέ. Θα είναι όπως είναι κάθε χρόνο. Στην αρχή θα είναι μια χαρά. Θα πηγαίνουν όλα καλά. Και μετά όσο περισσότεροι χρήστες αρχίζουν να μπαίνουν, θα αρχίζει να χαλάει. Και πάλι θα φτάσουμε Ιανουάριο. Team of the Year. Θα περάσει Team of the Year και θα πεθάνει πάλι το παιχνίδι. Όπως έγινε και φέτος. Δηλαδή μετά Team of the Year υπάρχει μια μονίμως φθήνουσα πορεία για το παιχνίδι. Εδώ έχουμε κι άλλο walkout, το Modric. Εδώ έχουμε τον Αρούμα, 87. Δε, αυτά νομίζω είναι αρκετά καλύτερα από... Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, από τα προηγούμενα που είχα κάνει. Δηλαδή έχω βγάλει κάπως ένα walkout. Κι άλλο, Renard, 88. Νομίζω τον Christensen τον είχα ήδη, γι' αυτό δεν τον πήρα. Και πάμε και στα τελευταία. Εδώ έχουμε πάλι Stones. Εδώ έχουμε δύο Foot Birthday, Ultimate Birthday, συγγνώμη. Φρανκόφσκι έχω ήδη την άλλη εκδοχή του. Αυτή είναι η δεύτερη μάλλον. Δεν ήξερα καν ότι έχει δύο. Αλλά θα πάρω το Σόρλοθ, 89. Ή τον άλλον δεν έχω τι να τον κάνω έτσι κι αλλιώς. Και ήταν η πρώτη food birthday σε αυτά τα set, στα picks. Και δεν θα έχω μάλλον, οκ. Okay. Πάντως,
Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 walkout σε 50 picks, που είναι μια χαρά, είναι πάρα πολύ καλό. Και έχουμε και κάπου στους 85 άριδες, δηλαδή είναι μια χαρά. Είναι αυτά τα picks ήταν πολύ καλύτερα. Έχουμε και τα 285 plus player picks. Δεν νομίζω να δώσουν κάτι, αλλά okay. Έχουμε Gossens, 88, θα τον πάρω. Και έχουμε και Anderson, ok. Fodder, κλασικά. Πάμε και σε 282 επί 20. Χρυσό, ξεκινάμε. Γερμανία, CM είναι ο cross. Ναι, είναι ο cross. Και δεν είναι και διπλό. Πάλι ο Φαλκόνε, τον έχω βγάλει 10 φορές νομίζω, κυριολεκτικά από χθες. Μέτριο pack βέβαια. Πάμε και στο δεύτερο. Εδώ είναι Ultimate Birthday. Είναι Γερμανία, Striker. Α, πρέπει να είναι χρυσή και να είναι διπλό, ναι. Μαζί με το Σόρλοθ για πάρα πολύ, πολλωστή φορά. Και έχουμε και Immobile. Και έχουμε και την Nusken. Οκ, λίγο καλύτερο το προηγούμενο. Λοιπόν, έχω και 3 Nicora Icon Pack. Τα είχα κρατήσει όσο υπήρχαν ακόμα στο SBC. Δεν ελπίζω να βγάλω κάτι από αυτά. Πάμε να τα ανοίξουμε και τα 3 να δούμε αν θα βγει κάτι. Τον Ισπανία δεν μπορεί να είναι κάτι καλό. Center Back. Τους έχω ήδη νομίζω όλους. Α, όχι, δεν τους έχω όλους. Οκ, έχω 9 rating. Τουλάχιστον είναι καλό φόντερ. Πρέπει να είναι discard. Όσο discard μπορεί να είναι. Ναι, οκ. Πάμε στο δεύτερο. Αυτό είναι ο Vidic. Δεν ξέρω ποια κάρτα του Vidic μπορεί να είναι βέβαια. Είναι η base. Ναι, κακό. Ναι. Και αυτός εξίσου πολύ φθηνός. Μπορούμε να κλείσουμε με έναν R9, με έναν Carlos Alberto, με έναν Hulit, κάτι τέτοιο, με ένα Cruyff. Με ένα Pelé. Δεν μπορούμε. Όχι ο Beckham πάλι. Πόπο, τον έχω ήδη. Ναι. Μου τον είχε ξαναδώσει από αυτό το pack το Beckham. Και είναι και φθηνός νομίζω. Είχε ακριβήνει λίγο λόγω ενός Evolution. Αλλά ναι, κακό.